και να καλησπερίσουμε τον τομέαρχη μεταφορών του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργό, τον κύριο Νίκο Παπά. Ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας, κύριε Υπουργέ. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Καλησπέρα στην Βόρεια Ελλάδα. Να δώσω το λόγο πρώτα στη συνάδελφο τη Δήμητρα τη Μακρή να μας δώσει το ρεπορτάζ και με το μετρό και με τις αστικές συγκοινωνίες, έτσι ώστε να ανοίξουμε μαζί σας ένα γόνιμο διάλογο. Μαζί μας είναι και ο συνάδελφος ο Νίκος Σπιτσέρης από το Σέντερ και την Καβάλα. Δήμητρα. Είχαμε εδώ τον κύριο Καραμαλή σήμερα, ο οποίος φυσικά έκανε διάφορες γλώσσες για το μετρό. Νομίζω ότι αυτό το οποίο είχε και μου εντυπώθηκε εμένα πάρα πολύ ήταν ότι παρέλαβε το μετρό της Θεσσαλονίκης στο 40% και το έφτασε στο 80% παρά τις λυσαλές αντιδράσεις που είχαν τη στήριξη της αντιπολίτευσης. Αυτό είπε, αυτό μας μετέφερε. Και φυσικά να πούμε ότι βεβαίως είχαμε και από την άλλη πλευρά τον ΟΑΣΤ, ο οποίος, δεν ξέρω, εμένα μου κάνει εντύπωση αυτό, βράβευσε τον Ιωάννη Μελισσανίδη μερικά χρόνια μετά. Μερικές έτσι κινήσεις που εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνονται και γιατί γίνονται αυτή τη στιγμή. Εντάξει, σαφώς ο κύριος Μελισσανίδης συνέβαλε σημαντικά στον αθλητισμό της χώρας μας, αλλά τόσα χρόνια μετά δεν ξέρω. Μάλιστα. Κύριε Παπά, είναι δύο τα ζητήματα. Ένα λέει ο κύριος Καραμαλής ότι παρέλαβε το μετρό στο 40, όπως είπε η κυρία Μακρή από το ρεπορτάζ, και το πήγε στο 80. Εμείς θέλουμε να δούμε τι γίνεται και με τις αστικές συγκοινωνίες, έτσι και με τους οδικούς άξονες. Είναι πολλά τα θέματα που ενδιαφέρουν τη Βόρεια Ελλάδα. Αλλά ας ξεκινήσουμε από το μετρό, όπως ΣΥΡΙΖΑ και εσείς προσωπικά μιλάτε ξεκάθαρα για τριπλό έγκλημα. Τι εννοείται τριπλό έγκλημα? Εδώ πρόκειται, ο κύριος Καραμαλής, επιτρέψτε μου να πω, είναι καθέξιν ψεύτης. Τα νούμερα τα οποία παρέθεσε δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Η κυβέρνηση 15-19, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, παρέλαβε το έργο στο 30% των δαπανών και το παρέδωσε στο 75%. Ο κύριος Καραμαλής παρέλαβε ένα σχεδιασμό, ο οποίος τη στιγμή που μιλάμε θα είχε μετρό σε λειτουργία σε 12 σταθμούς εκτός από το σταθμό Βενιζέλου. Άλλαξε σχεδιασμό. Δεν ξέρω αν το έκανε απλώς για πολιτικό γυνάτι ή εάν σκοπίμως επέλεξε να ευνοήσει τον ανάδοχο. Και η αλλαγή αυτού του σχεδιασμού είχε ως αποτέλεσμα ένα έγκλημα στο επίπεδο του πολιτισμού, ένα έγκλημα σε σχέση με τις καθυστερήσεις υλοποίησης του έργου και ένα έγκλημα σε σχέση με τη διαχείριση των δημόσιων πόρων. Το δημόσιο αυτή τη στιγμή έχει καταβάλει ήδη 20 εκατομμύρια στον ανάδοχο λόγω καθυστερήσεων. Έχει αποδεχτεί δυστυχώς στα χέρια του κύριου Καραμαλή την ευθύνη για τη μη υλοποίηση του έργου στους προβλεπόμενους χρόνους. Και δυστυχώς προβλέπεται να καταβάλει και άλλα χρήματα. Κατέβαλε και άλλα χρήματα για την απόσπαση των αρχαίων της Βενιζέλου περί τα 45 εκατομμύρια. Άρα είμαστε στον αστερισμό όπου το δημόσιο πληρώνει, καταστρέφει την πολιτιστική κληρονομιά και έργο δεν γίνεται. Είναι ένα έγκλημα το οποίο θα τον ακολουθεί τον κύριο Καραμαλή και τα τερατώδη ψέματά του δεν είναι ικανά να τον διασώσουν από αυτή την καταστροφή την οποία ο ίδιος με τις επιλογές του επέφερε, εκτός και αν κάποιος του τις επέβαλε, δεν ξέρω, κάποια ανώτερη αρχή ή κάποιος πολιτικός προϊστάμενος ενδεχομένως. Οπότε θα έλεγα ότι έχει την υποχρέωση σε αυτή την περίπτωση να το καταθέσει αυτό το γεγονός στο δημόσιο διάλογο. Κύριε Παπά, η διαπίστωση της πατάλης του δημοσίου χρήματος, των καθυστερήσεων, το τριπλό έγκλημα που λέτε εσείς, από πλευράς του ΣΥΡΙΖΑ θα μείνει διαπίστωση ή θα πάρει και την οδό της Βουλής με εξεταστική επιτροπή και θα αναζητηθούν και ευθύνες? Τα πάντα θα αναζητηθούν. Θα λαμβάνω την ευκαιρία να σας πω ότι αφήνω ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για το τι θα πράξει η δική μας αυριανή κυβέρνηση. Εδώ είναι προφανές ότι υπάρχουν εγκληματικές ευθύνες, διότι αυτή τη στιγμή οι Θεσσαλονικείς και μετρό δεν έχουν και είναι άγνωστο το πότε θα μπορέσουν να απολαύσουν αυτή τη στοιχειώδη υπηρεσία για κάθε σύγχρονη πόλη. Και βεβαίως υπάρχει, κύριε Καρπίδη, και σπατάλη του δημοσίου χρήματος και, όπως σας είπα, και μια καταστροφή της πολιτιστικής κληρονομιάς, η οποία θα σας έλεγα έτσι υποτιμάται στο δημόσιο διάλογο από τον ίδιο τον κύριο Καραμαλή με τρόπο εξοργιστικό. Δεν ξέρω αν θέλει να ρωτήσει κάτι η κυρία Μακρή ο κύριος Σπιτσέρης, για να περάσουμε λίγο και στις μεταφορές, ιδιαίτερα στα μέσα μαζικής μεταφοράς στα λεωφορεία. Νίκο, θέλεις να ρωτήσεις κάτι? Εγώ ένα θέλω να ρωτήσω. Αυτό που είπε ο κύριος Υπουργός για το γεγονός ότι σύμφωνα με το σχεδιασμό του ΣΥΡΙΖΑ θα ήταν δυνατό αυτοί οι 12 σταθμοί να λειτουργήσουν κανονικά και να υπάρξει καθυστέρηση όσον αφορά το σταθμό της Βενιζέλου, θα ήταν λειτουργική μια τέτοια λύση, κύριε Παπά?
Θα ήταν απολύτως λειτουργική, επιτρέψτε μου, έχει δοκιμαστεί και σε άλλες περιπτώσεις. Θα λειτουργούσαν 12 σταθμοί, θα υπήρχε μια κανονική διέλευση των σειρμών από το σταθμό της Βενιζέλου. Η διάνοιξη θα γινόταν από τα πλάγια, δεν θα γινόταν κάθετα όπως γίνεται αυτή τη στιγμή. Δεν θα υπήρχε προαπαιτούμενο απόσπαση των αρχαιοτήτων για να μπορέσει να αποπερατωθεί, να ολοκληρωθούν οι εργασίες του σταθμού. Τα αρχεία θα ήταν κομμάτι του σταθμού, θα ήταν αξιοθέατο. Και δυστυχώς αυτή τη στιγμή με σπατάλη δημόσιου χρήματος συντελείται ένα έγκλημα. Σας λέω, δεν σας λέω απλά τι είχε δεσμευτεί η δική μας κυβέρνηση να κάνει. Σας λέω και για τη δέσμευση του ίδιου του αναδόχου. Αν δείτε τις δηλώσεις του κύριου Εξάρχου, είχε επανειλημμένα πει ότι στο τέλος του 2020 οι 12 σταθμοί θα ήταν έτοιμοι και σε λειτουργία. Και εν πάση περιπτώσει, επειδή η Νέα Δημοκρατία έχει πάρα πολύ συγκεκριμένη πολιτεία γύρω από αυτό το έργο, θα συνέστηνα μία αυτοσυγκράτηση και ένα μέτρο. Διότι αν δεν το κάνουν αυτό, δεν θα αποφύγουν όχι την πολιτική αποδοκιμασία απλώς, αλλά και τη χλέβη. Μάλιστα. Δεν ξέρω, η Δήμητρα θέλει να ρωτήσει κάτι τον κύριο Υπουργό. Θα ήθελα να ρωτήσω αν θα ήταν πιο κοστοβόρα αυτή η λύση της, του να έχουμε τους 12 σταθμούς και να περνάμε απλώς, να περνάει το μετρό από την Βενιζέλου χωρίς να χρειαστεί να σταματήσει εκεί. Παρόλο που ξέρουμε επίσης ότι δεν χρειαζόταν αυτός ο σταθμός υπό την έννοια ότι το μετρό αυτό ακριβώς κάνει, δεν χρειάζεται να σταματάει σε κάθε στάση που σταματάει το λεωφορείο. Θα μπορούσαμε δηλαδή μια και καλή από την Αγία Σοφία να πηγαίνει στην επόμενη στάση. Είναι, θα σας έλεγα, είναι ξεκάθαρα πιο κοστοβόρα η τρέχουσα επιλογή, διότι όχι μόνο εγείρει αξιώσεις του αναδόχου λόγω των καθυστερήσεων πρώτο, δεύτερο, δαπανούνται και χρήματα για την απόσπαση των αρχαιοτήτων και δεν υπάρχει και καμία εγγύηση ότι κάτω από αυτό το στρώμα των αρχαιοτήτων θα βρεθούν νέες αρχαιότητες και θα έχουμε πάλι τις ίδιες διαδικασίες και τα ίδια δράματα με την κυβέρνηση να λαιλατεί την πολιτιστική κληρονομιά και το δημόσιο χρήμα με μία κίνηση. Ωραία. Για να πάμε λιγάκι με τα λεωφορεία. Σήμερα και ο Αλέξης Τσίπρας είχε μία συνάντηση με τους οργανισμούς αστικών συγκοινωνιών. Η Θεσσαλονίκη το βιώνει πάρα πολύ και η Αθήνα βέβαια, αλλά η Αθήνα έχει ίσως κάποιες άλλες εναλλακτικές. Η Θεσσαλονίκη δεν τις έχει. Άνθρωποι, που, κύριε Υπουργέ, που δεν έχουν τη δυνατότητα, πραγματικά στηβάζονται σαν τις σαρδέλες στα λεωφορεία τα οποία είναι λιγοστά. Κάποια δεν ανοίγουν και παράθυρα. Τι γίνεται με τα λεωφορεία, τι παραδώσατε εσείς, τι βρίσκεται σήμερα σε εξέλιξη. Η πανδημία, όπως βλέπετε στη Βόρεια Ελλάδα, συνεχώς και στη Θεσσαλονίκη, καλπάζει. Πού οδηγούμαστε? Είναι προφανές ότι εδώ πέρα έχει γίνει μια στρατηγική επιλογή υποβάθμισης των δημόσιων συγκοινωνιών. Απολύτως συνδέεται το θέμα των λεωφορείων με το θέμα το οποίο συζητάγαμε πριν από λίγο, διότι είναι προφανές ότι υπάρχουν κάποια μονοπόλια μετακινήσεων τα οποία ευνοούνται από τη μη ύπαρξη και ολοκλήρωση του μετρό στη Θεσσαλονίκη. Η δική μας διακυβέρνηση παρέδωσε έναν διαγωνισμό σε υλοποίηση, τον οποίο θα μπορούσε η Νέα Δημοκρατία να είχε αφήσει να κυκλοφορεί, να τον διεξάγει κανονικά και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δηλαδή τώρα προς τα τέλη του 2021, να ολοκληρώνει την παράδοση περίπου λεωφορείων και για την Αθήνα και για τη Θεσσαλονίκη. Και για την Αθήνα θα ανοίξω μια παρένθεση, η οποία εντάξει δεν αφορά αμιγώς την Βόρεια Ελλάδα, αλλά είναι ένα δείγμα του πώς πολιτεύεται η συντηρητική παράταξη και σε επίπεδο περιφέρειας. Η διοίκηση Πατούλη απένταξε και το πρόγραμμα 92 λεωφορείων ηλεκτρικών, το οποίο είχε ξεκινήσει η διοίκηση της κυρίας Δούρου. Αντί αυτού, με την έλευση της πανδημίας, αντί να επισπευστούν λοιπόν αυτές οι διαδικασίες και οι προμήθειες των νέων οχημάτων, είχαμε μία εκχώρηση έργου, μία ιδιωτικοποίηση έργου, η οποία αρχίζει και πολλαπλασιάζεται. Και νομίζω ότι ο σκοπός της διοίκησης και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου είναι να μείνει στο διενεκές. Προφανώς αυτό δεν θα συμβεί, διότι είναι προφανές ότι θα υπάρχουν πολιτικές εξελίξεις και μια προοδευτική διακυβέρνηση θα τον σταματήσει αυτόν τον κατήφορο. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αυτό που καταλαβαίνει ο επιβάτης, 2-2,5 εκατομμύρια συμπολίτες μας κάθε μέρα παίρνουν τα λεωφορεία και στην Αθήνα το τραμ, το μετρό και τα μέσα σταθερής πιάς, αντιλαμβάνονται ότι δεν έχει γίνει καμία απολύτως πανέμβαση. Προμηθεύτηκαν λεωφορεία τα οποία είναι κατάλληλα. Στη Θεσσαλονίκη είχαμε τα φαινόμενα να αυτοαναφλέγονται και να βάζουν σε κίνδυνο την ζωή των επιβατών. Στην Αθήνα έχουμε προμήθεια λεωφορείων τα οποία τα προμηθευτήκαμε με 700 και 800 χιλιάδες χιλιόμετρα και 1 εκατομμύριο χιλιόμετρα στην τιμή ενός καινούριου.
Λεωφορεία τα οποία βγαίνανε για 10 λεπτά και ξαναμπαίνανε στο αμαξοστάσιο απλώς για να γράφουν ότι βγήκαν για να εξυπηρετήσουν και ποτέ δεν βγήκανε. Λεωφορεία τα οποία είναι ακατάλληλα για αστικές μεταφορές και έχουν πάρα πολύ μικρά παράθυρα, διότι το μείζον ζήτημα με την προμήθεια νέων λεωφορείων, ποιο είναι, κύριε Καρυπίδη, η αποσυμφόρηση. Όταν λοιπόν δεν είσαι σε θέση να αποσυμφορήσεις και δεν καλύπτεις στοιχειώδεις κανόνες υγιεινής και προστασίας από τον κορονοϊό, όπως είναι ο εξαρισμός, ένα όχημα, είναι απολύτως ακατάλληλο. Η πανδημία όμως έδειξε, και επιτρέψτε μου, ότι πρέπει και μπορούμε και οφείλουμε να στηρίξουμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και αυτό αφορά, θα σας έλεγα, τον κόσμο του μεροκάματου, τον κόσμο της δουλειάς, τον κόσμο πάνω στις πλάτες του οποίου στηρίζεται η εθνική οικονομία, στον οποίο δεν δύναται και δεν επιλέγουν να διασφαλίσουν μια αξιοπρεπή μετάβαση από και προς την εργασία. Κύριε Υπουργέ, αυτό που ενδιαφέρει εμάς όλους τους πολίτες είναι να υπάρχει μια συνέχεια στο κράτος και στη διοίκηση, ιδιαίτερα σε κάποια έργα μείζονος σημασίας. Γιατί η κυβέρνηση, είπατε πριν, γιατί το έκανε για το μετρό που δεν πήρε το νήμα από εκεί που το αφήσατε εσείς ως κυβέρνηση. Γιατί δεν πήρε το νήμα και για τις αστικές συγκοινωνίες? Υπήρχε ένας διαγωνισμός ο οποίος είχε προηγηθεί. Τώρα θα είχαμε σχεδόν τα μισά και περισσότερα λεωφορεία. Ποιο ήταν το αιτιολογικό που δεν συνέχισε αυτή τη διαδικασία? Κύριε Γαρυπίδη, θα σας μιλήσω ευθέως. Στην αρχή υπέθεσα εγώ προσωπικώς ότι ήταν ένα ζήτημα διοικητικής ανεπάρκειας. Αλλά έχω γίνει πάρα πολύ καχύποπτος στην πορεία των εξελίξεων, διότι θέλω να θυμίσω στους τηλεθεατές μας ότι ο διαγωνισμός τον οποίο εμείς είχαμε σε φάση υλοποίησης ήταν ένας διαγωνισμός ο οποίος στο φυσικό του αντικείμενο είχε και τη συντήρηση των οχημάτων. Η συντήρηση των οχημάτων, αντιλαμβάνεστε, ότι με την επιλογή της Νέας Δημοκρατίας και τον καινούριο διαγωνισμό τον οποίο τώρα ξεκίνησε, γίνεται μια ξεχωριστή εργολαβία. Επιτρέψτε μου, επειδή είμαστε σε δημόσια συχνότητα, να σταματήσω εδώ, αλλά καταλαβαίνετε κι εσείς και είμαι σίγουρος ότι καταλαβαίνουν και οι τηλεθεατές μας ότι εδώ πέρα εγείρονται διαδικασίες, δυνατότητες εντός εισαγωγικών, υποχρεώσεις για δαπάνες οι οποίες δεν θα γίνονταν το προηγούμενο διάστημα. Αλλά όλα αυτά, όπως σας είπα, θα γίνουν αντικείμενο ενδελεχούς εξέτασης. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν οι συνάδελφοι θέλουν να ρωτήσουν κάτι τον κύριο Παπά. Νίκο. Εγώ, κύριε Παπά, θέλω να ρωτήσω το εξής. Διατίθενται κονδύλια από την κεντρική κυβέρνηση για την επιδότηση των συγκοινωνιών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Για την υπόλοιπη χώρα, γιατί δεν διατίθενται ανάλογα κονδύλια και αυτό το ζήτημα η δική σας κυβέρνηση πώς το έχει? Είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να δούμε με ενδελέχεια, να βρεθούν οι πόροι, διότι το ζήτημα της πανδημίας δεν αφορά τα μεγάλα μετροπολιτικά κέντρα, αφορά και όλες τις πόλεις της επαρχίας, όπου η δημόσια συγκοινωνία μπορεί και πρέπει να στηριχτεί και πρέπει να στηριχτεί, εδώ θα το πω ευθέως, περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν. Είμαστε σε καινούργιες συνθήκες. Ο κόσμος βιώνει όχι μόνο τις επιπτώσεις της πανδημίας, αλλά και τις επιπτώσεις της στοχευμένης, επιλεγμένης αδράνειας της κυβέρνησης απέναντι στο κύμα ανατιμήσεων, το οποίο πέφτει ολόκληρο πάνω στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Και οι εργαζόμενοι δικαιούνται να έχουν μια δημόσια παρέμβαση, να την επιλέξουν και με την πολιτική τους επιλογή και με την ψήφο τους αύριο μεθαύριο που θα έρθουν οι εκλογές, μια δημόσια παρέμβαση η οποία θα βελτιώνει την καθημερινότητά τους. Και μια προοδευτική διακυβέρνηση είναι η μόνη που μπορεί να το αγγιχθεί αυτό. Κάποιο ερώτημα από τη Δήμητρα τη Μακρή για να κλείσουμε? Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Ο κύριος Αργιάννης, ο καθηγητής που δίνει τα συγκεκριμένα ποσοστά κάθε φορά για την πορεία της πανδημίας, είχε πει ότι ένας από τους σημαντικότερους τρόπους για να μπορέσουμε να την σταματήσουμε την πανδημία και να μην φτάσει στα συγκεκριμένα επίπεδα θα ήταν να έχουμε βάλει στα αυτοκίνητα, όχι μόνο του ΟΑΣ, όλης της χώρας, τους κατάλληλους μηχανισμούς, έτσι ώστε να, ο αέρας που μπαίνει μέσα να είναι καθαρός και να μην υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα για τους πολίτες που επιλέγουν τα μέτρα, γιατί δεν έχουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, γιατί δεν έχουν άλλο τρόπο. Αυτά όλα υπήρχε η δυνατότητα να έχουν προβλεφθεί και να τα εφαρμόσουμε έτσι ώστε να είμαστε μπροστά και όχι μόνο σε ό,τι αφορά την πανδημία, σε οποιαδήποτε ασθένεια μπορεί να κυκλοφορεί σε αυτόν τον τρόπο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι πάρα πολύ εύστοχη ερώτηση. Προφανώς πριν την πανδημία δεν υπήρχε τέτοια επίγουσα ανάγκη. Το ακούσαμε και εμείς ως εξαγγελία. Απολύτως τίποτα τέτοιο δεν έχει γίνει. Αντίθετα, δυστυχώς οι πολίτες αφήνονται έρμεα του συνωστισμού, ο οποίος απορρέει από τις πάρα πολύ συγκεκριμένες επιλογές της κυβέρνησης, που επιτρέψτε μου να κλείσω, δεν είναι προϊόν
διοικητικής ανεπάρκειας. Είναι σκληρές πολιτικές επιλογές εγκατάλειψης των δημόσιων συγκοινωνίων, απομείωσης του ρόλου τους και έμεσης ιδιωτικοποίησης του έργου τους. Κύριε Υπουργέ, επειδή το επόμενο θέμα που θα περάσουμε αφορά τις εσωκομματικές εκλογές του Κινάλ, θα θέλατε να κάνετε ένα σχόλιο για να πάρω την πάσα από εσάς και να πάω στο ρεπορτάζ? Ήλπιζα να το αποφύγω, κύριε Κρεπίδη, αλλά δεν θα το αποφύγω. Κοιτάξτε να δείτε. Νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή τοποθετείται δημόσια όταν έχουμε εσωκομματικές διαδικασίες σε ένα άλλο κόμμα. Θα συνεχίσουμε να το κάνουμε αυτό. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει ένα συμπέρασμα ότι είχαμε μία ήττα των δημοσκοπικών εταιριών. Δεν ξέρω εάν και τι συνέβη, δεν μπορώ να υποθέσω, δεν θα ήθελα να κάνω εικασίες από την δική σας φιλόξενη συχνότητα, αλλά είναι προφανές ότι είχαμε μία πρωτιά Λοβέρδου σε όλες τις δημοσκοπήσεις και ο κύριος Λοβέρδου ήρθε τρίτος. Τώρα αν κάποιος αισθάνεται ότι πρέπει να δώσει εξηγήσεις, είναι καλό να το κάνει και βεβαίως να υπάρχει και μεγαλύτερη αυτοσυγκράτηση όταν πετιούνται στην δημόσια συζήτηση ποσοστά και θεωρούνται για κάποια πράγματα τετελεσμένα επειδή κάποιες δημοσκοπήσεις το παρουσιάζουν. Αν υπήρχε ένα συμπέρασμα λοιπόν, και αποφεύγω όσο μπορώ να μπω και στην ουσία της πολιτικής, δεν είναι η ώρα τέτοια, υπάρχει μια διαδικασία στο κίνημα αλλαγής την οποία εμείς τη σεβόμαστε και δεν παρεμβαίνουμε όπως ενδεχομένως να κάνανε άλλα κόμματα. Το σίγουρο και το δεδομένο είναι ότι ο πρώτος των δημοσκοπήσεων κατετάγει τρίτος και καταϊδρωμένος. Μάλιστα. Από μέρος σας να θεωρήσω ότι αυτό είναι και ουσία και πολιτικός πολιτισμός. Αλλά από πλευράς του Κινάλ, τα στελέχη τους προεκλογικά, στην άδρα ψήφων, λέγανε: εγώ δεν συνεργάζομαι με το ΣΥΡΙΖΑ. Ο άλλος έλεγε: αν συνεργαστούμε, δεν θέλουμε να είναι Τσίπρας. Δηλαδή, πώς το σχολιάζετε αυτό? Κύριε Καρυπίδη, να σας πω, κοιτάξτε, εγώ έχω την τύχη από τα 17 μου χρόνια, 18, να είμαι ένα κόμμα το οποίο στην πολιτική καθομιλουμένη δεν ήταν στα κυβερνητικά κόμματα, δεν ήταν στα κόμματα εξουσίας. Ήταν στα μικρότερα κόμματα. Αντιλαμβάνομαι λοιπόν πάρα πολύ τις ανάγκες οι οποίες δημιουργούν τέτοιου τύπου δημόσιες τοποθετήσεις. Θα σας πω μόνο και θα μου επιτρέψετε να μείνω εδώ για να μην παρεξηγηθώ ότι όλα τα κόμματα κρίνονται από τους πολίτες με βάση τη θέση την οποία παίρνουμε σε πάρα πολύ φλέγοντα ζητήματα που τους απασχολούν. Δηλαδή, είναι υπέρ ένα κόμμα του να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα, ώστε να μην πέσει η ακρίβεια στα κεφάλια των οικοκυριών και των επιχειρήσεων? Είναι υπέρ ένα κόμμα στο να υπάρξει μια διαχείριση του ιδιωτικού χρέους που να περιλαμβάνει κούρεμα και μεγάλο ποσό δόσεων, ούτως ώστε τα κορονοχρέη να μην πνίξουν την οικονομία? Είναι υπέρ ένα κόμμα με την αύξηση του κατώτατου μισθού, ούτως ώστε κάποια στιγμή να μπορέσουμε να έχουμε μισθωτούς οι οποίοι στοιχειωδώς ανταποκρίνονται στις ανάγκες της διαβίωσης? Αυτά είναι λοιπόν μείζωνα ζητήματα, και μείζωνα ζητήματα από τα οποία, ξέρετε, διλήμματα και ερωτήματα, από τα οποία ούτε το κόμμα το οποίο εγώ έχω την τιμή και το βάρος να εκπροσωπώ αυτή τη στιγμή, ούτε τα άλλα κόμματα θα μπορέσουν να αποφύγουν. Η Νέα Δημοκρατία απαντάει καθαρά. Δεν την απασχολεί ούτε να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, ούτε να αυξήσει τον κατώτατο μισθό, ούτε να δώσει τη δυνατότητα σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μπουν στο Ταμείο Ανάκαμψης, ούτε να διευθετήσει το ιδιωτικό τους χρέος και το χρέος που συσσόρευσαν μέσα στον κορονοϊό. Αντίθετα, υπηρετεί μια πισαρίδιο μητσοτακική λογική που θέλει μια τεράστια εκαθάριση στην οικονομία και έχει, θα σας έλεγα, και εκφάνσεις πάρα πολύ βίαιης παρέμβασης και εκαθάρισης, όπως οι επιλογές που έχουν γίνει για τη Δυτική Μακεδονία. Όμως ο δημοκρατικός κόσμος της Δυτικής Μακεδονίας και σε αυτό το ζήτημα θα βάλει ένα φρένο. Είναι πολλά τα θέματα που μπορούμε να συζητάμε μαζί σας. Σας ευχαριστώ θερμά. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και πιο εξειδικευμένα. Και καλές επιτυχίες στο πρωτότυπο εγχείρημά σας για την άρτια ενημέρωση του κόσμου στην Βόρεια Ελλάδα. Επειδή υπήρξε υπουργός και στα μέσα τύπου, πώς βλέπετε τρία περιφερειακά κανάλια να ενώνουν δυνάμεις και να κάνουν μια κοινή προσπάθεια για την ενημέρωση? Διότι εδώ μιλάμε τώρα μια προσπάθεια τριών καναλιών. Θα σας πω. Κοιτάξτε, κύριε Καρυπίδη, θα μιλήσουμε τη γλώσσα της αλήθειας και της ειλικρίνειας. Υπάρχουν παραδείγματα περιφερειακών σταθμών τα οποία δεν έχουν, θα σας έλεγα, το ελάχιστο εκτόπισμα επενδύσεων και ανθρώπινου δυναμικού για να αποδίδουν στον πολίτη το προϊόν που δικαιούται. Η δική σας προσπάθεια είναι ακριβώς τον αντίποδα. Ενώνετε δυνάμεις
έχετε πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες και μπορείτε, όπως όλα τα μέσα της περιφέρειας, εάν πραγματικά κοιτάξουν μπροστά, να παίξουν και ένα ξεχωριστό ρόλο για την περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας. Δηλαδή να γίνουν οι πλατφόρμες πάνω στις οποίες αναπτύσσεται η συζήτηση για την περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας και τα μείζωνα προβλήματα της περιφέρειας. Ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά.